Ωραία. Ξεκινάμε. Καλή σας μέρα. Σε ό,τι αφορά την πορεία της κατάστασης του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Λουκά Παπαδήμου, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η κατάστασή του, η μεταχειρητή του πορεία εξελίσσεται ομαλά. Εχθές το βράδυ είχε ένα ήσυχο βράδυ, σήμερα το πρωί έχει ξυπνήσει κανονικά. Βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει αντιμετωπιστεί όπως θα έπρεπε από την ομάδα των γιατρών του Ευαγγελισμού από την πρώτη στιγμή, με επικεφαλής τον κύριο Βουγά και τον κύριο Χαρκιολάκη που βρίσκονται τώρα εδώ δίπλα μας για να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις σας. Θα παραμείνει στην μονάδα εντατικής θεραπείας τις επόμενες μέρες για προληπτικούς λόγους εξαιτίας του τραύματος που έχει στο δεξί του μυρό και μέχρι στιγμής η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Να πάμε και στην κυρία Μητσάκη Παναγιώτα. Καλημέρα, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Και αν θέλετε κάποια επιπλέον ενημέρωση, είναι οι θεράποντες οι γιατροί εδώ. Να σας εξηγήσω. Ήρθε ο κύριος Παυλόπουλος και επισκέφτηκε. Ναι, ήρθε σήμερα το πρωί. Συναντήθηκε και είχαν μια συνομιλία 15 λεπτά περίπου. Ωραία. Θα βγει δελτίο τύπου αργότερα προς το μεσημέρι. Θα βγει δελτίο τύπου. Οι γιατροί να μας πούν. Θα μιλήσαμε και με τους θεράποντες. Εδώ είναι, εδώ είναι. Δίπλα μας είναι. Αν θέλετε. Βεβαίως. Μίλησα 15 λεπτά. Θέλετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγο για την κατάσταση. Η κατάσταση του ασθενούς είναι σταθερή. Είναι πολύ καλά. Είναι ξύπνιος. Έχει αποσωληνωθεί. Και θέλουμε να το κρατήσουμε για καλύτερη παρακολούθηση στη μονάδα εντατικής θεραπείας για το επόμενο τουλάχιστον διήμερο, να δούμε τα ζωτικά του σημεία και αμέσως μετά, μόλις δούμε ότι όλα είναι σταθερά, να το μετακινήσουμε σε κάποιο θάλαμο. Τα τραύματα που φέρει κυρίως είναι στο δεξιό μυρό, θα σας πει και ο κύριος Χαρκιολάκης ο πλαστικός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τραύμα, το οποίο θα αντιμετωπίζεται καλά και στις επόμενες μέρες θα αντιμετωπίζεται συνεχώς με αλλαγές και ανάλογα με την πορεία του θα δούμε τι άλλο θα πράξουμε. Υπάρχει συνευστικό έγκαμα. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ο ασθενής αναπνέει καλά, έχει πολύ καλή αναπνευστική λειτουργία και απαντά και δική του αναπνοή. Δεν χρειάζεται ούτε καν μάσκα να φορέσει οξυγόνο. Το τραύμα στο μυρό, να μας πείτε. Ναι. Κοιτάξτε, από το σύμπλεγμα, Χαρκιολάκης λέγουμε, από το σύμπλεγμα των τραυμάτων που έχει, αυτό θα λέγαμε ότι είναι το πιο βαθύ. Το έχουμε καθαρίσει, το έχουμε περιποιηθεί και παρακολουθούμε την εξέλιξή του. Έχει τραυματιστεί είναι βαθύ το τραύμα. Έχει φτάσει μέχρι τους μυς. Δεν έχει πάει πιο βαθύ. Ο συνοδός και ο οδηγός που ήταν, ο φρουρός και ο οδηγός που ήταν μαζί. Είναι καλά. Είναι καλά. Είναι καλά και μάλλον θα φύγουν σήμερα για το σπίτι τους. Και οι δύο. Φέρουν επιφανειακά τραύματα. Τι τραύματα φέρουν. Ποιος. Οι δύο συνοδοί. Κάτι πολύ μικρές αμοιχές στο πρόσωπο. Επιφανειακά. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Το μεσημέρι θα βγει. Είχατε κάποια συνομιλία. Είχαμε μια συνομιλία στα επίγοντα περιστατικά που ήρθε χθες το βράδυ. Ήταν πολύ αγχωμένος, τον καθησυχάσαμε, του είπαμε ότι όλα θα πάνε καλά, του ενημερώσαμε ότι θα πάμε στο χειρουργείο να καθαρίσουμε τα τραύματα με γενική νάρκωση και το δέχτηκε και φυσικά προχωρήσαμε και μετά όταν συνήλθε, επανήλθε, αποσωληνώθηκε, ήταν πάρα πολύ ήρεμος και είδε ότι έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Ήταν η οικογένειά του χθες το βράδυ και σήμερα σίγουρα θα έρθουν κάποια στιγμή. Οπότε εκτιμάται ότι είναι και σήμερα. Εμείς θέλουμε να τον κρατήσουμε οπωσδήποτε 24 ώρα για να δούμε τα ζωτικά του σημεία κυρίως και από εκεί και μετά να το μετακινήσουμε σε κάποιο άλλο.